Εντυπωσιακή κινητοποίηση από το ΠΑΜΕ Μαγνησία σήμερα το πρωί στην καρδιά του Βόλου. Μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου κατέλαβαν το κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν τα γραφεία. Τα μέλη του ΠΑΜΕ ανήρτησαν ένα τεράστιο πανό από την πλευρά της οδού Παύλου Μελά, ενώ στην είσοδο της υπηρεσίας επί της Δημητριάδος ήταν σε εξέλιξη συγκέντρωση με συνθήματα κατά των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ο κατεξοχήν εκφραστής της κρατικής εξουσίας στην πόλη μας. Με αυτή λοιπόν την έννοια θέλοντας να διαμαρτυρηθούμε για τη νέα σφοδρή επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη από την Ιερή Συμμαχία Κυβέρνησης, Εργοδοτών, Νέας Δημοκρατίας Λάος, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων τους, καταλάβαμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο αποκλεισμός των γραφείων της Περιφέρειας έγινε στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που πραγματοποιεί σήμερα και αύριο το ΠΑΜΕ, το οποίο καλεί τους εργαζόμενους στην αυριανή συγκέντρωση στην πλατεία Πανεπιστημίου στις 11 το πρωί. Είναι μια ευκαιρία οι εργαζόμενοι να διατρανώσουν την αντίθεσή τους, οι συνταξιούχοι, όλα τα λαϊκά στρώματα, οι νέοι, απέναντι σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από όπου και να πάρθουν, να δείξουν ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι δεν είναι έρμοι αυτής της πολιτικής, ότι δεν είναι οι υποχείροι αυτής της πολιτικής που θέλουν να εφαρμόσουν και έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα. Μετά το τέλος της κατάληψης, γύρω στις 11, τα μέλη του ΠΑΜ έκαναν πικετοφορία στο κέντρο του Βόλου.